DNA της λοιπόν βρίσκεις όλη της τη ζωή. DNA πρωταθλήτρια σε ό,τι και να κάνει. DNA καταπληκτικής μαμάς, ακόμα και όταν δεν έχει χρόνο ούτε καν να φάει. DNA ιδανική συντρόφου, αφού αφήνει χώρο στον άντρα που είναι δίπλα της. Και βέβαια το προφανές, DNA μοντέλου. Όπως όλοι θα διαπιστώσατε από τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της όταν διαγωνιζόταν στο Dancing with the Stars. This is the end. Hold your breath and count to ten. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως ένα-ένα και ας ξεκινήσουμε από το χορό. Η Ντορέτα, από πολύ μικρή ηλικία, ασχολήθηκε με τη ρυθμική γυμναστική και γρήγορα διέπρεψε κάνοντας πρωταθλητισμό και κατακτώντας πρωτιές. Έχει άλλη μία αδελφή εξίσου όμορφη και με υπερηφάνεια αναφέρεται για εκείνη στις φωτογραφίες που ανεβάζει στο Instagram. Παρένθεση, έχει φωτογραφίσει και την αστυνομική της ταυτότητα γιατί ποτέ δεν έκρυψε την ηλικία της. Δείτε τη και κάντε την αριθμητική. Εξαιρετικά επιμελής μαθήτρια πέρασε στο πολιτικό της νομικής, αλλά και τι έγινε, με το που πήρε το πτυχίο, ακολούθησε την καριά της. Γράφτηκε στη δραματική σχολή Ίασμος και η περιπέτεια της υποκριτικής ξεκίνησε. Άγρια παιδιά. Η Λίζα και οι άλλοι. Αν ήξερα όλες τις απαντήσεις, δεν θα άλλωνα κάθε μέρα στους κοιλιακούς. Alter Ego. Σε είδα. Διάβαζα ένα βιβλίο. Σήκωσα τα μάτια μου και δεν μπορείς να ξεχάσεις το βλέμμα μου. Και αληθινοί έρωτες είναι μόνο μερικές από τις δουλειές όπου τη γνωρίσαμε και την ξεχωρίσαμε. Πόσα χρόνια? Τι ακριβώς με ρωτάς? Παντρεμένη. Α, 10. Αρκετά. Αληθινοί έρωτες είπαμε. Ο πρώτος μεγάλος έρωτας της ζωής της κατέληξε σε γάμο και γρήγορα στη μητρότητα. Η Ντορέτα παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Κώστα Πυλαδάκη το 2004, έπειτα από γνωριμία 4 χρόνων, με κουμπάρο τον επιστήθιο φίλο του συζύγου της, Αντώνη Ρέμο. Μαζί του απέκτησε 2 παιδιά, το Διονύση και το Φίλιππο. Πώς τα καταφέρνει ως μαμά, ειδικά τώρα που το πρόγραμμά της είναι τόσο βαρύ? Με πολύ τρέξιμο, καλή οργάνωση χρόνου και πολύ κούραση. Ο γάμος της μετά από 7 χρόνια έφτασε στο τέλος του και μετά γνώρισε τον ηθοποιό Αντίνο Αλμπάνη στη Σύφνο στα γυρίσματα της ταινίας Νήσος, όπου συμμετείχαν και οι δύο. Η σχέση τους έχει τα on και τα off της και κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, αν και οι δύο αποφεύγουν να μιλούν γι' αυτό, τώρα είναι και πάλι μαζί. Οι σχέσεις έχουν δυσκολέψει. Ένας άντρας που φοβάται δεν με απασχολεί. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ ποια ανασφάλεια έχει. Προτιμώ να εστιάζω σε άντρες που δεν φοβούνται. Η ίδια δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή τη συμμετοχή της ως χορεύτρια στον τρίτο κύκλο του Dancing with the Stars, χαρίζοντας στους τηλεθεατές ωραίες στιγμές με αποκαλυπτικές εμφανίσεις και ανταμείφθηκε με την πρώτη θέση. Την επόμενη χρονιά πέρασε στα παρασκήνια του σόου. Και φέτος ανέλαβε την παρουσίαση του παιδικού talent show Music School, το οποίο έχει επικριθεί αρκετά. Τι απαντά η ίδια? Καλώς κακώς το Music School, σε σχέση με αντίστοιχα τέτοια προγράμματα που έχουν να κάνουν με παιδιά, είναι ό,τι πιο προστατευμένο. Και για μας και για όλους όσους συμμετέχουμε στο πρόγραμμα αυτό, ήταν πολύ μεγάλη αγαλίαση αυτό και αν θέλεις εγγύηση σε σχέση με το πρόγραμμα, γιατί δεν έχει αποχωρήσεις, δεν έχει απογοητεύσεις, δεν έχει στεναχώριες, οπότε αυτό για μας ήταν σημαντικό στο να είμαστε εκεί. Φυσικά και δεν υπάρχει καμία διάθεση εκμετάλλευση των παιδιών. Τα παιδιά είναι εκεί με δική τους πρωτοβουλία, έχουν τους γονείς τους από κοντά που φυσικά τα στηρίζουν και τα ενθαρρύνουν. Ντορέτα, είχε την τιμητική σου εδώ στη Μία, όπως είδες. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι μία και μοναδική κι εσύ. Γεια χαρά! Γεια χαρά!